Πες τη ρημάδα τη λύση γύρω γύρω το πας. Να κρυφτείς τη βίλα. Τι είπες μωρέ. Πολύ. Θα μου το πληρώσει ακριβά αυτό που μου έκανε κουτρουμπά. Το είπα στη Σιλβή. Τη είπα ότι ζει ο Αποστόλης. Τι έκανες μωρέ, γιατί το έκανες. Μη Σιλβή, μη το κάνεις Σιλβή. Όχι το μάτι, όχι το μάτι. Γιατί τις φέρεστε έτσι. Είπε στη Σιλβή για τον Αποστόλη. Ψέματα. Ε, σιγά. Δεν το έκανε η Τζία. Εγώ είπα στη Σιλβή ότι ζει ο Αποστόλης. Τι είναι αυτό τώρα, τι κάνεις με τις μπογιές. Προσπαθώ να δω ποιο χρώμα σου πάει καλύτερα. Είναι σταθερή περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίζεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Μέσα μπες. Όμως θυμίσω εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι φέρνω το λαλιός. Παραδείγματος χάρη. Η σκιά του ποντικού στον τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Τι κοιτάτε ρε μάγκες, έλα δρόμο, δρόμο ρε, τέλειωσε. Έλα ρε, λέω, τέλειωσε το θέαμα. Έλα γαμώ τους Ολυμπιακούς και το Πεκίνο μέσα γαμώ. Ρε φίλα, ρέξε παρακαλώ το κινητό σου, μια χάρη. Ένα τηλέφωνο θέλω να κάνω, όχι, δεν θέλω τίποτα άλλο ρε φίλα. Έλα μωρή κουφάλα, δώσ' το κινητό μου, σου πάω στο σβέρκο. Καλά, καλά, πόρτο, πόρτο. Πω, πω, μια φουσκάλα στον πάτο. Κάτι κακό θα συμβεί. Παρακαλώ. Αποστόλη, πού είσαι, είσαι καλά. Πες μου τι έγινε, σε πείραξε. Λένα. Λένα, σταμάτα και άκουσέ με. Είμαι στην οδό... Ανδροκλέους. Όχι, μην πεις σε κανένα ότι τηλεφώνησα. Όχι ακόμα. Φέρε μου ρούχα και παπούτσια. Γιατί γυμνός είσαι. Καλά, καλά, μη φωνάζεις. Ποια οδό είπες. Νούμερο. Μαρτών κύριε, θα ψάχνω σε κάθος δηλαδή. Μη χειρότερα. Πού στο διάλο να τον έχει πάει. Δεν σε νοιάζει. Έλα, Ρίκο. Όχι, άφαντη. Ξαναμπήκαμε στο σπίτι της μπας και γύρισε τις ώρες που ήμασταν στο νοσοκομείο. Τζίφος. Τι να σου πω, κατασκηνώστε εκεί. Αφού είσαστε ανίκανοι να την βρείτε, καθίστε απ' έξω και κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Ξέρω κι εγώ να κάθομαι στο γραφείο και να δίνω διαταγές. Ρε, ακούς τι σου λέω. Για μαζέψου λίγο, για τις δικές σου μαλακίες πληρώνουμε. Αλλά δική σου ιδέα δεν ήταν η μουσάτη δολοφονία. Εχέσα μας τότε που θα μας πεις κι ανίκανους. Ασύχτηρ παπάρα. Μη θυγείτε, ρε φιλέ. Είστε κρίθυμη ηλικία. Και με τη ζωή που κάνουμε, η πιθανότητα για κανένα φραγματάκι αυξάνεται. Σαν πολύ χαλαρός να μας το πεις εσύ. Το φιλοσόφια το θέμα. Γιατί να τσίτωνομαι για να περθάρομαι εγώ που το κάτω-κάτω δεν στέκεται τίποτα. Δεν έχεις και άδικο. Αλλά δεν σε νοιάζει ούτε για τον Αποστόλη, ούτε για τη Σιλβή. Και ποιο θέλει ότι δεν τα κοιμιάθανε και δεν την κοπανίθανε μαζί για έξω. Μου πέρασε και εμένα το μυαλό. Αν έχει γίνει καμιά τέτοια θραβή, εγώ τα παρατάω όλα και πηγαίνω στην Κρήτη στο χωριό μου. Αφού σε έχουν αποκληρώσει, ρε φιλαράκι. Χίλιες φορές θα αποκληρωθεί εκεί παρά κορόιδο εδώ. Κι εγώ μαζί σου, ρε, να πίνουμε ρακές και να φτιάχνουμε μαντινέδες. Και ο Ζιζού παρέα μας εννοείται. Εννοείται! Γιατί τι χαίρεσαι την κουβέτα, ρε Ελλάδα, ρε. Εγώ θα μιλάω σοβαρά και φτιάχνει πλακίδα. Ζηλεύεις, ρε. Αυτό είναι. Ζηλεύεις. Σε τρώει μήπως και τα ξαναβρήκανε. Εγώ το εύχομαι. Να ησυχάσουμε μια και καλή. Μόνο σε μπελάδες να μας βάλει αυτή η ιστορία. Καλημέρα. Καλημέρα, Κλέρι. Ο Ερίκος. Μέσα. Μισό λεπτό να του πω. Ότι... Άσε. Θα του πω εγώ. Τι, κυρία Σιλβί. Shut up and sit. Sit, είπα. Σ' ακούω, Κλέρι.
Κλέρι, σ' ακούω. Σιλβί. Ήξερα ότι είσαι ένα πουλημένο καθήκη. Ένα δίστακτο κάθαρμα. Αλλά τέτοιο κολοπεδισμό δεν τον περίμενα ούτε από σένα. Θα με αφήσεις να απολογηθώ ή με έχεις καταδικάσει ήδη? Εγώ? Μόνος καταδίκα στον εαυτό σου. Στο είχα πει. Μην τολμήσεις να μου την κάνεις ποτέ και θα το μετανιώσεις. Ο Αποστόλης ζήτησε τη βοήθειά μου. Τι ήθελες να κάνω? Γι' αυτό με πλήρωνε, για να τον ξελασπώσω. Τη δουλειά μου έκανα. Αν με κατηγορείς γι' αυτό. Τη δουλειά σου? Μ' άφησες τόσο καιρό να πιστεύω ότι ήταν νεκρός. Με έβλεπες να υποφέρω και το μόνο που είχες στο μυαλό σου ήταν να με κουτουπώσεις. Όχι να υποφέρεις, Σιλβί, μεταξύ μας μιλάμε. Κατέβασε το όπλο. Εσύ να το κατεβάσεις. Νομίζεις ότι έπαιζα θέατρο? Πονούσα πραγματικά. Δεν αντιλέγω. Αλλά μόνο γιατί έχασες τα προνόμια. Πού είναι ο Αποστόλης, τι του έκανες? Μοιάζεις και το συνεργάτη σου, ε. Του είπες ότι όσο καιρό το έπαιζε μακαρίτσι, εσύ μου τα ρίχνες. Παλιοσύχαμα. Λες να τον ενδιαφέρει. Χέστηκε. Και για σένα και για μένα και για όλους μας. Ποιο ήταν το σχέδιο? Να πάρετε τα διαμάντια και να εξαφανιστείτε. Όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο, δεν είχα ιδέα για τα διαμάντια. Μου είπε ότι κινδυνεύει και ότι πρέπει να χάσουν τα ίχνη του, αυτό μόνο. Λέει και που τον έχεις και κατέβασε το όπλο, θα σου ρίξω. Αν ήταν, θα το έχεις κάνει, όπως και εγώ. Λοιπόν, τα κουμπάμε και οι δύο ταυτόχρονα στο γραφείο. Συμφωνεί? Αλλιώς όποιος προλάβει και ρίξει πρώτος. Νομίζεις ότι κολώνω? Άντε ρε άντρα, αποφάσισε! Με κούρασε το παιχνιδάκι. Θα ξαναπούμε, Ρίκο, να είσαι σίγουρος. Σ' άκουσα. Τι τους είδε τους ηρωισμούς, έτοιμοι να μου μιλήσει ήταν. Μου ήρθε να τον αρπάξω από το λαιμό τον Ταρίφα. Τι θέλει ο άνθρωπος, ξέρεις πως είσαι? Τι έπρεπε να με κοιτάει το καθρέφτη και να χασκογελάει? Του άρεσες, φαίνεται. Καλά, ένα αστείο είπαμε. Περίμενε μέσα στο τζακούζι. Αν έρθει κανένας. Δεν μπαίνει κανένας μέσα τέτοια ώρα. Θα φέρω το μακιγιάζ. With boys creeping up slowly, swinging their shovels round, digging up words of pleasure from evil hollow ground. Έτσι εξηγείται. Γι' αυτό εξαφανίστηκες. Αλλά ή φίλου ήθελες να κάνεις και αστασάκια για τα διαμάντια. Έλα ρε, και μου φτάνει ξεφτύλα που έζησα. Μην βάλας άλλο κι εσύ. Τι μας καραλίγιανε αυτά, βρε. Η Σιλβή σε κατάθεσε έτσι? Καλύτερα να μου κόβε το λαρίκι να τέλειωνα. Σε είδε κανένας προστός? Ευτυχώς όχι. Αλλά η φωτογραφία μου θα φτάσει στην Κίνα. Α, σε φωτογραφίσανε. Εντάξει, δεν έπαθες τίποτα, σιγά. Πες ότι άνοιξε το τριώδιο. Έλα, έλα. Ίσια την πλάτη. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Να ξέρω αυτό. Με τη Σιλβή, λέω. Μην ανοίξει βεντέτα. Εσύ θα βγεις χαμένος. Και θα την αφήσω έτσι? Μου έκανε τέτοιο κάζο για να την βγάλει καθαρή. Και το κάζο που τους έκανες εσύ, τι σε καίει πιο πολύ? Να εκδικηθείς τη Σιλβή με ρίσκο να μάθουν οι μπάτσοι ότι ζεις, ή να την κάνεις για το εξωτερικό και να ρίξεις μαύρη πέτρα πίσω σου? Αν είχα βρει τα διαμάντια, τώρα θα έχεις πάρει την πρώτη καρτποστάλ. Α, μάλιστα, βρε, λύσαμε τα διαμάντια. Α, σου πω ότι. Έλα, έλα, γρήγορα πριν. Αμάρε, μαμά, σε λάθος μέρος. Βρίσκεσαι τη λάθος στιγμή. Πώς το κάνεις αυτό? Έλα, ας τις γκρίνιες. Πιάσε εσύ τα νύχια και εγώ τη μούρη. Να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Δεν θα ανοίξει κανείς? Να πάω να δω. Παλάβος εσύ να ανοίγουμε τέτοιες ώρες. Όποιος είναι θα βαρεθεί και θα φύγει. Τελειώστε με το ξέβαμα, κορίτσια. Δεν θέλω να ξεφτυλίσω άλλο. Τελειώνουμε. Με τα φρύδια του, τι θα κάνουμε? Πρέπει να τα βάψουμε. Μα, με δουλεύετε τώρα? Θα κυκλοφορώ με βαμμένο φρύδι? Προτιμάς να κυκλοφορείς με βγαλμένο? Αν και δεν νομίζω ότι σε παίρνει να κυκλοφορείς πουθενά. Πουθενά όμως. Θα φτιάξω εγώ με το μολυβάκι. Ποιος παπάρας είναι τώρα και επιμένει? Μην κουνιέσαι, παιδάκι μου. Καλημέρα, κύριε Κουτρουμπά. Καλημέρα, τι τρέχει αστυνομία? Τίποτα, έμαθα ότι πήρατε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είπα να τα πούμε λίγο. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Η αλήθεια είναι ότι έψαχνα να μιλήσω πρώτα στη Σιλβία, αλλά δεν την βρήκα. Καλύτερα. Θα μιλήσω κατευθείαν στο μεγάλο αφεντικό. Σε ποιον? Σε σένα φυσικά. Α, ναι, φυσικά. Καθίστε, αστυνομία. Σωτήρης. Έλα, μιλάμε καλύτερα στον ελληνικό, εντάξει, τράσο. Ο πληθυντικός κρατάει τους ανθρώπους σε απόσταση. Εμείς δεν το θέλουμε,
Όχι, βέβαια. Τι έχουμε να χωρίσουμε. Καλά, αυτό λες εσύ, Σωτήρη μου, δεν θα διαφωνήσω. Καφεδάκι. Όχι, ευχαριστώ, κάνω ομοιοπαθητική. Λοιπόν, για να μην σε ταλαιπωρώ, σε βλέπω λίγο χλωμό. Οι έρευνες για τη δολοφονία του Σερέτη. Ποιες έρευνες? Δεν ομολόγησε η γυναίκα του? Ομολόγησε, αλλά επειδή είναι κόρη υπουργού, θα πρέπει να θωωθεί. Θα την πληρώσει ο ηθικός αυτούργος. Ποιος ηθικός αυτούργος, δεν καταλαβαίνω. Εκείνος που της έστειλε το DVD. Ξέρεις για ποιο DVD μιλάω? Δεν το έχω δει, αλλά αν υποθέσουμε ότι ξέρω. Μην βιάζεσαι, να τελειώσω πρώτα. Εκτός λοιπόν από το DVD, υπάρχει και ένα όπλο που εμπλέκεται περίεργα στην υπόθεση. Όπλο? Ναι, ένα όπλο που έχει τα δαχτυλικά αποτυπώματα του συγχωρεμένου του αδελφού σου. Με αυτό το όπλο είχε γίνει μια διπλή δολοφονία. Ανεξιχνίαστη, μέχρι τώρα που έφτασε στα χέρια μας. Και πώς έφτασε στα χέρια σας? Ο Σερέτης το είχε εμπιστευτεί εκεί σε κάποιο τσιράκι του, με την εντολή πως αν πάθει κάτι κακό να το παραδώσει του ανθρωποκτονιό. Και τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με ένα όπλο που υποτίθεται ότι βρισκόταν στα χέρια του αδελφού μου πριν, τέλος πάντων, πριν το χάσουμε? Έχει. Έχει, δεν έχει? Και μόνο που το σπίτι σου και το μαγαζί σου θα γεμίσει μπάτσους που θα ρωτάνε, φτάνει. Γιατί ξέρεις, ρώτα, κάτι βρίσκει στο τέλος. Όλοι κάτι έχουν να κρύψουν. Ούτε που φαίνονται ότι είναι βαμμένα. Λες και μόνος σου. Τι, είχα εγώ τέτοια φρύδια? Με τίποτα δεν είστε ικανοποιημένοι. Με τίποτα. Εντάξει, παρτών, Λενάκη. Σε ευχαριστώ για ό,τι κάνεις. Φυλάκη. Στο Μάγουλο. Θα μεγαλώσουν γρήγορα, μην ανησυχείς. Άρχισαν τα όργανα, ή μάλλον πλάκωσαν τα όργανα. Τι λες ρε μαμά, ποιος είναι η ΔΕΣ? Μούρι δεν είδα, αλλά Μπάτσος είναι. Ωχ, τι κάνουμε τώρα? Ψυχραιμία. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Μπάτσος στο τζακούζι, πάω να δω. Μπορώ να παγώσω τις έρευνες αν η ατμόσφαιρα ζεσταθεί επαρκώς μεταξύ μας. Δεν ξέρω για εσένα, Σωτήρη, αλλά εγώ έχω αρχίσει ήδη να υδρώνω. Καλό. Εκτιμώ τους ανθρώπους με χιούμορ. Κι εγώ πολύ, αλλά ξέρεις, τελευταία δεν πάω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Με τη δική μου αμοιβή θα τα βρούμε. Αλίμονο. Έχω πολλά στόματα να βουλώσω στην υπόθεση. Πολύ τεκνοσέ. Από όσο ξέρω, δεν έχεις πρόβλημα, ρευστούε. Το μόνο πρόβλημα που δεν έχω. Α, ωραία τότε. Από ό,τι καταλαβαίνω, η συνεργασία μας δεν θα σταματήσει εδώ, ε. Από σένα εξαρτάται. Επιχειρηματίας είσαι, μια γερή πλάτη να σε στηρίζει, τι θέλεις, σωστά? Θράσου, γιατί σηκώθηκες? Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι έχουμε επισκέψεις. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, κυρία Κουτρουμπά? Καλεγνωριζόμαστε. Είστε εκείνος ο ευγενέστατος κύριος που μου άφησε να δω τη Σιλβή στο κρατητήριο. Μπεχράκης. Αστυνόμος Μπεχράκης. Γεια σας, Σωτήρης. Ωραία. Και εσείς μπορείτε να με λέτε Ελένα. Να προσφέρω κάτι? Ελένα μου, ο κύριος Μπεχράκης, ο Σωτήρης θέλει να πω, ετοιμαζόταν να φύγει. Α, συγγνώμη, να μην σας κρατάμε τότε. Πέρασα μεγάλη στεναχώρια τότε, πρέπει να σου το πω. Κανονικά δεν έπρεπε να έχεις βγάλει τη Σιλβία από το κρατητήριο. Η θέση της είναι πίσω από τα κάγκελα. Όσο πιο πίσω γίνεται. Θα είχαμε γλιτώσει από πολλούς μπελάδες. Γεια σας. Γεια χαρά. Είσαι απίστευτη, το ξέρεις. Όχι εσύ που μου πιάσες τον μπουρουμπούρου με τον μπάτσο. Κατηγορείς τη Σιλβία για τους μπελάδες, αλλά εσύ φταίς για όλα, το λέω. Λοιπόν, έτσι και πάθει τίποτα ο αδερφό μου, το λέω. Μάζεψε το δάχτυλό σου, Κουτρουμπά, γιατί δεν το έχω σε τίποτα να στο σπάσω και το ξέρεις. Εδώ είναι ο αδερφός σου. Σως και αυλαβείς σχεδόν. Εδώ που εδώ? Στο τζακούζι. Τι, δεν θα πας να το πετάξεις έξω από το σπίτι? Ή μάλλον δεν θα πας να προλάβεις τον αστυνόμο? Τι με κοιτάς? Εσύ δεν χτυπιώσουν ότι δεν θες εδώ τον αδερφό σου? Τι μου παριστάνεις τώρα, τι νοιάζεσαι για τον Αποστόλη? Το θέμα ότι εσύ παρανοιάζεσαι, Ελένα. Παρανιάζεσαι! Ακούς τι σου λέω! Παρανιάζεσαι! Πρόσεξε τη λέξη Κουτρουμπά, σε προειδοποιώ! Τώρα αυτό το Κουτρουμπά τι είναι, καινούριο φυλακή? Να σε λέω κι εγώ Κουτρουμπά, προετοιμάσαι το πατρικό σου! Καλά! Ο καλά! Ο καλά! Μη με απειλείς εμένα! Ξέρεις ότι έχω δίκιο και φωνές για να δικαιολογήσω τα δικαιολόγητα! Τι γίνεται, χαμπάρια τίποτα? Χάλια τα νεύρα τους. Τσίτα τα γκάζια και no respect σε αυτούς που κοιμούνται. Καλά, αυτό το ξέρω. Πήρε τα αυτοί σου τίποτα? Λες να τσακωθήκανε για μένα, να μάθανε κάτι? Αν είχαν μάθει για σένα, Βασιλάκη, δεν θα τσακωνόντουσαν μεταξύ τους. Θα σε σέρναν από το κρεβάτι και θα σε πνίγανε στην πισίνα. Τότε τι ζόρι τραβάνε? Αποστόλης μου μυρίζεται. Τι, να αναπαχτήκανε για το θείο Αποστόλη και καλά? Εγώ το ξέρω και θα είχαμε δράματα. Ο μπαμπάς ανέκαθεν τζίλευε το θείο. Μην κοιτάς πως ήσουν αμπούλης και δεν έπαιρνες χαμπάρι. Εσύ έκανες τούμπες με τα δώρα που σου έφερνε ο θείος και καημένος ο μπαμπάς μαύριζε. Εγώ ήμουν αμπούλης. Εσύ ήσουν χαμένη στο διάστημα. Ο μπαμπάς δεν τον ζήλευε για τα δώρα. Αλλά. Καλά, άστο. Όχι, άστο, Βασιλάκι. Λέγε. Κρατάς μυστικό. Εσύ τι λες? Ξεχνάς τι ξέρω για την πάρτη σου. Ο θείος. Την είχε πέσει στη μαμά.
Get lost. Μαλακισμένο. Γιατί λες τέτοια ψέματα, ε? Στο λόγο μου τους είδα. Ο θείος την άρπαξε, διαφύλισε με το ζόρι και η μαμά βρικάρισε και του πέραξε κουμπιστή. Κάτσε, γιατί με στείλεις τώρα. Τι έγινε, τέτοια φάση. Και ο μπαμπάς το έμαθε. Πάντως, από μένα δεν το έμαθε. Ε, μπαμπάς! Να μάθω. Έχω χάσει πολλά τέτοια. Περίμενε, κι εγώ έχω χάσει. Μην καπνίζεις ό,τι να είναι, πέτα το. Έλα, δοκίμασε εδώ, δοκίμασε να δεις τι σημαίνει πουρο. Τι σημαίνει? Πέντε αγνά φύλλα καπνού, τυλιγμένα με το χέρι ένα-ένα. Με τα βρωμόχερα, θα τυλίγουνε, μωρέ. Ρε μανάρι μου, ξέρεις ποιοι ξεκίνησαν να καπνίζουνε πουρα? Οι βασιλιάδες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας το 16ο αιώνα και τα περιφρονείς εσύ. Τόλι, αν θες να μου κάνεις φιγούρα, γράψεις το όνομά μου σε κανένα κότερο 20 μέτρο και χάρισέ μου το. Μια καθημερινή, μην περιμένεις τη γιορτή μου. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Για τα λες κύμα, δεν μάζα τα λόγια σου. Έλα, διάλεξε ποιο θες να στο πάρω, λέγε. Μη με προκαλείς. Τι κολόνα νομίζεις, λέγε. Άσε, άσε, ξέρω πώς θα το αγοράσεις. Τι φταίω αφού καράσει ο ιδιοκτήτης όταν τον φάει ο Βούρκος. Έλα, αλλά πάμε. Πάντως, αν καμιά φορά λέμε τώρα, πες τα χέρια σου κανένα κότερο, μη γράψεις αργυρό. Σιλβί να γράψεις. Το αργυρό ταιριάζει σε ψαρόβαρκα. Will they wash it away? All my dirt from your holy feet now. I don't believe it'll work that way. Cause you ask for nothing except to be by my side. Όσο εσείς κόβατε άσκοπες βόλτες έξω από το σπίτι της, εκείνη ήρθε εδώ και παραλίγο. Γιατί δεν τη δίνεις μια αναρωτική? Καλά λέει, εξαπώς τη λέτε, δεν χρειάζεται να ακούω και τι λέμε. Δεν είσαι θέση να ακούς τίποτα. Δεν δίστασε όμως. Όλοι είστε δεμένοι στο γραφείο να με σώσει. Συγχαρητήρια! Έμαθε τίποτα αφού που τον έχει, τι τον έκανε, δει, πέθανε, τι θογιάλο γίνεται. Δεν πρόλαβα να μάθω, μπήκε η Κλέρι. Δεν μπουκάρισε για να σε σώσει, για να τα σκατώσει που κάνεις. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι η Σιλβή είναι πλέον εκτός ελέγχου. Και μας θεωρεί όλους υπεύθυνους. Στον αδικία. Εθένα καλά κάνει και θα θεωρεί. Εμείς φταίμε. Σκάσε, φταίμε. Δεν γουστάρω που το λέω, το ξέρεις. Αλλά έχει δίκιο η Σιλβή. Την πουλήσαμε άσχημα. Συμφωνώ. Και μην πας να βγάλεις την ουρά σου απ' έξω, Ζαν-Κλοντ. Δεν σε πιστεύω. Κρυφακούσκια στο γραφείο μου. Δεν κρυφακούω. Αμάμπια, καραμέλα το έχετε κάνει. Ανοιχτή ήταν η πόρτα και μπήκα. Εσένα θέλω. Επιγόντως. Τι συμβαίνει? Με καλέσαν από την ασφάλεια για το θέμα του DVD. Θέλουν, λέει, να μου κάνουν μερικές ερωτήσεις. Και δείτε τι είπε. Τι να τους πω? Ότι δεν είμαι εγώ που πρωταγωνιστώ, αλλά κάποια που μου μοιάζει. Τους είπα ότι θα πάω, αλλά με τον δικηγόρο μου. Μόνο αυτό μας έλειπε τώρα. Μπάχαλο, γίναμε να ειδοποιήσουμε τα αφεντικό για τις εξελίξεις. Και τι μπορεί να κάνει? Τέλος πάντων, μέχρι να ξεμπερδέψω με την Τζία την ασφάλεια, τα μάτια σας ανοιχτά. Δεν απαντάει το αφεντικό, μπορεί να πάω από τη βίλα. Κλέδα, θα έρθει εκεί να μπουκάρει με το εθερικό τη βίλα. Τραβηγμένο. Εδώ, όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με το όπλο της. Τι θα κάνεις? Το φωστό. Για ποιον? Έλα, Τζία, πάμε, πάμε. Τι κοιτάω, μωρέ. Η Τζία έβαλε το μαχαίρι στο κόκαλο, φίλε, και σε πόνεσε. Μαλακίε, πάμε. Απάντησε, ρε. Αν έπρεπε να ρίξεις τη Σιλβή για να με γλιτώσεις, θα το έκανες? Γιατί πρέπει πάντα να λύνουμε τις διαφορές με τα όπλα? Θα φτάσεις! Μου κάνει. Μα δεν το είδατε όλο. Να τον νοικιάζεις, σε ενδιαφέρει? Φυσικά. Μου κάνει, είπα. Μάλιστα. Το ενίκιο που ζητάει... Δεν με νοιάζει το ενίκιο. Εκείνο όμως που με νοιάζει πολύ είναι να έχω την ησυχία μου. Δεν θέλω παρεδώσει με τον ιδιοκτήτη. Με κουράζει αυτό. Μη σας απασχολεί. Είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Ο ιδιοκτήτης είναι μόνιμα στο εξωτερικό. Το ενίκιο θα το καταβάλλετε στην εταιρεία μας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Πού υπογράφω? Εδώ. Ξέρετε, θα πρέπει να περάσετε από το γραφείο μας για κάποιες λεπτομέρειες. Αλέ! Καλωρίζω. Τα κλειδιά. Σας. Mm.
γραφείο. Όλα θέλουν φρεσκάρισμα. Όλα. Ω, από θεά της αναγεννήσεως. Σε μισό τελειώνω. Αυτό με ανησυχεί. Αχ, ρε μανάρι μου, γιατί δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Το Σιλβί δεν πάει με το μαύρο μαλλί. Και ακόμη περισσότερο το μαύρο μαλλί δεν πάει με την πίστα. Γιατί τόσο κορίτσια μαύρα μαλλιά έχουνε. Και τραγουδάνε στην επίδαυρο. Στο δικό μου μαγαζί η πρώτη φίρμα πρέπει να είναι ξανθιά. Εμένα δηλαδή δεν μου πέφτει λόγος. Σου πέφτει. Και με το ξανθό θα σου πέφτει ακόμη περισσότερο. Ε, τώρα το ξεκαθάριζες, ναι. Έτοιμη. Παπα. Είναι πολύ ξανθά. Α, το χρώμα ο κύριος Αποστόλης το διάλεξε. Εμένα μ' αρέσουν. Θα τα συνηθίσεις, βρε. Και εγώ είχα κάποτε μουστάκι και όταν το ξύρισα ήμουν σαν κόλλος αποτριχωμένος. Ε, το συνήθισα. Είναι στο τουσούργιλο αυτό. Θες να με κάνεις την τζία. Κύριε Αποστόλη, είναι πολύ μαύρο το χρώμα. Σου πάνε τρελά. Κι αν γίνεται ακόμα πιο μαύρο, κάντο. Καθήκη, άλλαξα το όνομά μου, τα μαλλιά μου, έγινα μια άλλη για να σε ευχαριστήσω και την κέρδισα. Τίποτα. Είμαι μόνη μου. Είμαι μόνη μου. Μόνη μου. Γιατί με κοιτάς, ρε. Έχει τίποτα παράξενο η μούρη μου. Λένα, Αγγέλα, μας αφήνετε λίγο μόνος. Γιατί να μην κάτσουμε. Πάμε. Πώς είσαι, ε? Καλά. Δεν τρέπεστε, κρυφακούτε. Αν μας θεωρούσατε μέλη της οικογένειας και μας ενημερώνατε πού και πού, δεν θα χρειαζόταν να κρυφακούμε. Αμπά, από πότε θεωρείς τα αυτόν μέλος της οικογένειας? Εσύ το έβρισκες πολύ μικροαστικό το σχηματάκι. Η Πέν έχει δίκιο. Εδώ μέσα τυχαία άμα πάρει κάτι ταυτί μας, αλλιώς... Τι χαρέσει μαζέψου, γιατί τα έχω μαζεμένα. Θα μας πει και τι έγινε. Γιατί κλειστήκατε μες στο τζακούσι. Ο θείος σας είναι εδώ. Είχε μια περιπετιούλα, αλλά τώρα όλα καλά. Και σκάσε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται. Μαμά... Σκάσε, παιδί μου. Δεν σε πείραξε δηλαδή. Όχι, μου λέει τα παράπονά της. Με δουλεύεις, δε. Σάρπαξε μέσα από το νοσοκομείο, σε κρατούσε τόσες ώρες για να σε εκφράσει τα παράπονά της. Τη ζήτησα συγγνώμη. Και την έπεισα ότι δεν γινόταν αλλιώς. Μ' αγαπάει, ρε, και όποιος αγαπάει, συγχωρεί. Μήπως μου οφείλεις και εμένα μια συγγνώμη και πολλές εξηγήσεις. Συγγνώμη σε εσένα γιατί, που σε έβγαλα από τη μιζέρια. Γιατί με έπνιξε όλο αυτό, ρε. Ε! Γιατί μου πήδηξες τις ερικές σου κανάλια, γιατί με μισείς. Κάτω τα χέρια σου, Τρασίβουλε, μη σου τα κόψω. Δεν τα έκανα όλα για σένα. Δεν είσαι εσύ το κέντρο του κόσμου, παπάρα. Για τα παιδιά το έκανα και για τη Λένα. Για να έχουν μια καλύτερη ζωή. Και εσύ να χαμπαριάσεις ότι ρε μάλι δεν γεννιέσαι. Γίνεσαι! Κι άμα έχεις τα αρχίδια, επιβιώνεις γιατί αναγκάζεσαι, κατάλαβες. Πάντως εντάξει. Δεν το περίμενα, ρε, ότι θα αντέξεις. Με εντυπωσίασες. Βγείτε έξω! Παπακώστε το! Κι εγώ νόμιζα ότι θα τα πείτε επιτέλους σαν αδέρφια. Αυτό κάνανε. Γιατί ξεβάφει ο θείος σου. Καλά, Λαζάρε, τι έγινε. Η Σιλβή, πληγώθηκε κανείς? Μην ανησυχείτε. Εδώ είναι Αποστολή, μην τον ψάχνετε. Μια χαρά είναι όπως πάντα. Με περισσότερο θράσος και ανέδεια. Όχι, δεν χρειάζεται να έρθει από εδώ. Θα τα πούμε το βράδυ στο μαγαζί. Συμβούλιο στο γραφείο μου, έλα, γεια. Τα λέω για μία και μοναδική φορά. Τα τυπώνετε καλά στο μυαλό σας και τα ακολουθείτε πιστά. Να άλλαζα τα βρεγμένα. Μαμά, λέγε τι θες να τελειώνουμε. Τα έχεις κάνει τόσο μουσκεμα, Απόστολε, που δεν σε σώζει καμιά αλαξιά. Συνεχίζω. Ο θείος σας για κάποιες μέρες, άγνωστο πόσες, θα μείνει μαζί μας εδώ στη βίλα. Μέχρι να τακτοποιηθούν κάποια θεματάκια τέλος πάνω και να φύγει, απαγορεύονται οι επισκέψεις από τρίτους. Αυτό το τρίτους δεν το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο? Δεν θέλει πολύ μυαλό. Για τον μπάτσο σου λέει. Ποιο μπάτσο της? Δεν θα σε δώσω λογαριασμό. Οπα, και δηλαδή δεν θα έρχεται κανένας? Κανένας. Εντάξει, αλλά άμα λείπω κάποιες ώρες, μην γκρινιάζεις. Πρέπει κάπως εγώ να δω τους φίλους μου. Δεν αφήνεις τα σάπια, μικρέ. Ποιους φίλους? Δεν είδα κανένα να έρχεται από εδώ. Εντάξει, οκ, την κόμενα να τα αναλύσουμε κι άλλο. Ε, πώς μιλάς έτσι στη γιαγιά? Για μαζέψου τώρα να μην σε περιλάβω. Εσύ να μαζεύτης, ρε φίλε. Πατέρα, έχουμε να μας ταχώνει, οκ. Παίρνει. Άστε. Τα έχει πάρει τώρα που μάλωσα με το θράσο. Δεν το χτύπησα. Και μην με ξανακουμπήσεις. Ποτέ.
τις αγκαλίτσες και τα φυλάκια εκεί που σε παίρνει. Κάτσε να ετοιμάσω και το Λεωνίδα. Γίνω στην πίστα, Λεωνίδα, μόνο το φυλακό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είστε εσείς. Καλέ, ναι, δεν το αρνούμε. Αλλά ποιος το τράβηξε αυτό, βγήκε και στην αγορά? Κατηγορείται για κάτι, πελάτησά μου? Ακόμα όχι. Θέλουμε να μάθουμε πώς έφτασε αυτό στα χέρια της Ελβίρα Σερέτη και κάποιον άλλον. Δεν έχω ιδέα. Δεν είσαι υποχρεωμένη να απαντάς. Α, όχι, δεν θέλω να βάζω τέτοια πράγματα στο μυαλό τους. Εγώ μια περιπετιούλα είχα με τον Λεωνίδα. Και αυτή η περιπετιούλα τον έστειλε στον τάφο. Φταίω εγώ που η γυναίκα του είναι ζηλιάρα. Μη χειρότερα. Μας θέλετε κάτι άλλο? Μπα. Γνωστά προσώπατα βλέπω απόψε. Πώς από εδώ, ρε παιδιά? Το ίδιο αναρωτιόμαστε κι εμείς, κύριε Μπεχράκη. Μπορείτε να πηγαίνετε. Όταν σας ξαναχρειαστώ θα σας ειδοποιήσω. Μην ασχολείσαι άλλο μαζί τους. Τι να κάνω, Ρωσοντήρη. Με πιέζουν από ψηλά. Η Σερέτη θα αθωωωθεί. Εμβρασμό το έκανε. Μην είσαι κορόιδρα, να μην φάμε κι εμείς κάτι. Υπάρχει πολύ πρασινάδα να βοσκήσουμε. Γαμώ τα συμβουλία μου, γαμώ. Πάνω που την είχα στο χέρι την αμαλίτσα με αυτά και με αυτά θα ξενερώσει και δεν θα θέλει ούτε ζωγραφιστό να με δει. Από αναβολή σε αναβολή του το πάω. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, το αφεντικό είναι δορυφμένο, πρέπει να το σταθούμε. Δεν λες ότι δεν είχαμε χειρότερα? Φαντάζεσαι να τον είχε καθαρίσει τον αποθέλει θηλυβή. Ναι. Τι κάνεις? Να σου πω ότι είμαι καλά, θα είναι ψέμα. Κομμάτια είμαι. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω σε ένα φίλο. Σε θερό φίλο μου, σωστά? Σωστά. Δεν θέλω να μην κληθείς. Μπε θα μα θέλει πρώτο στο μπάνιο, μιλάω με ένα φιλαράκι. Ανησύχησα πολύ. Φοβήθηκα μην κάνεις καμιά τρέλα. Κανονικά δεν πρέπει να σου πω. Καλά, εντάξει, θα σου πω. Αλλά να μείνει μεταξύ μας. Τον έχουνε στη βίλα. Δεν θα κάνω τίποτα, χαλάρωσε. Φοβάσαι και το παλιό σφεντικό και το καινούριο. Σε ευχαριστώ πολύ, δεν χρειάζεται να ανησυχείς τόσο πολύ για μένα. Γίνομαι εύκολα κομμάτια, αλλά βρίσκω τη δύναμη και τα ξαναμαζεύω. Βέβαια, όση δύναμη και να έχει κανείς, πάντα χρειάζεται κάποιον δίπλο του. Να μπορεί να στηριχτεί, να τον εμπιστευτεί. Έχεις χρόνο να βρεθούμε απόψε? Έχω ανάγκη να σε δω. Γιατί είμαι, αποφεύγεις? Αλλά αν δεν μου πεις, θα βάλω ένα σωρό στο μυαλό μου. Ακόμα και ήταν λάθος που σε πήρα τηλέφωνο. Περιμένω. Πού θα βρεθείτε? Στη βίλα, στο μαγαζί. Θα σου ξανατηλεφωνήσω. Έχω δεύτερη κλίση αναμονή, φιλιά. Να μη σε βοηθήσω? Όχι, να μου βοηθήσεις. Τι είμαι? Κουλή είμαι. Μπορώ και μόνη μου. Ορίστε. Και όποιος θέλει κι άλλο, ας μην τραπεί. Με το κοστούμι θα φας? Δεν θα μείνω για φαγητό. Μην πεις ότι πας στο μαγαζί, ακόμα δεν έχεις συνέρθει. Άσε τις παλικαριές και άραξε να φάμε. Στο μαγαζί, και τι δεν θα έδινα να ήμουν τώρα εκεί? Να μιλούσα με τα παιδιά μου, να κάπνιζα τα πουρά μου. Άντε, έλα! Έλα, ρε, να σου φαστάει! Πού σου λέει και το μαγαζί, κρατήνε! Τώρα πώς την είδες τη δουλειά, ρε? Τι θέλεις τώρα, να σου χώσω τη μουρή σαλάτα στο κοτόπουλο, διάλεξε! Ντροπή σας, ρε! Στο τραπέζι, να φάμε πρώτα και μετά να έρθετε. Παπά, θα με κατεβάσεις και εμένα κάτω στο κέντρο? Mm. Τι δεν θα φας εσύ? Πάρτε με και εμένα. Δεν γουστάρω να τρώω παρέα μαζί με τύπους που ξεβάφουν. Πολύ καλά. Τρώμε. Και καλή μας όρεξη. Μην κουντώνεις κι εσύ. Θα το συνηθίσουνε. Κάνουνε αμάν να χωνέψουν ότι είχαν χάσει το θείο τους. Χρειάζονται χρόνο να προσαρμοστούν. Όλοι μας. Όχι μόνο τα παιδιά. Α, τη φιλιά μας. Ναι, δεν τους ξέρω. Επίτηδες το κάνουν για να μου πάνε κόντρα. Επειδή τους πίεσα, πήραν το μέρος του πατέρα τους. Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να σου δημιουργήσω μανούρα στην οικογένεια. Αν θες να φύγω, θα μου το ζητήσεις εσύ όμως. Θα φύγω στο λόγο μου. Μου περνάς τη σαλάτα? Μας την πες! Καλυφτείτε! Αποστόλη, περίμενε! Δεν είναι πυροβολισμοί! Αποστόλη! Καλυφτείτε! Και εξάπληση του θρόσου είναι! Σταμάτα, παιδιά μου! Μπορείς είναι να μας ανάψεις καμιά φωτιά! Η εξάπληση του σαράβαλου είναι, σου λέω, σύνεχτε! Να! Η εξάπληση του θράσου είναι, λέμε! Βάλτε αυτό στη θέση. Συγγνώμη, έτσι ανοιγοκλίνει αυτό? Ανέβα κατέβα το αποτέτειο του κουρού. Ωραία, καλά, ήθελα να το ξεφορτωθώ αυτό το πράγμα από την αρχή. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, κύριε Απόστολε, τι είναι όλο αυτό το οπλοστάσιο? Κάποια είναι ένοχα σιδερικά και κάποια αθώα. Δηλαδή?
Κάποια έχουν εμπλοκή σε μακελιό και φτάσαν στα χέρια μου. Έχεις και όπλα από φωνούς. Γιατί? Για να εκβιάζει τους κατόχους, σωστά? Ό,τι ακριβώς σου έκανε ο Σερέτης. Πληρώθηκες με το ίδιο νόμισμα, παλιό εκβιαστή. Μου χρωστάτε κι εσείς κάποιες εξηγήσεις. Εγώ εδώ μέσα είχα κρύψει τα διαμάντια. Κάποιος τα βούτυξε. Ο Θράσος μου κάνει τον Κινέζο, άρα. Εμάς υποψιάζεσαι. Εγώ συγχαίρομαι και μόνο που το βλέπω αυτό το πράγμα, όχι να το πιάσω κιόλας. Κανένας μας δεν ήξερε πως ανοίγω κλίνη κρυψώνα, κανένας. Μαμά, μπορώ να σου πω κάτι μια στιγμή? Μα σε που είχα πιάσει να πασπατεύεις το αποτέτειο του κούρου, λέγε. Εσύ τα πήρες. Ναι. Και. Και σκοτώθηκε κόσμος και ο Κοσμάκης και παραλίγο να σκοτωθεί κι άλλος κι εσύ. Δεν τα κάνεις που τα έχεις. Μερικά τα φορά. Τι έγινε, κορίτσια, να μου πείτε και εμένα τι συμβαίνει. Αισθάνομαι ότι το θεματάκι με αφορά. Ορίστε. Πάρε αυτά και θα σου φέρω και τα άλλα. Και όσο πιο γρήγορα ξεκουμπιστείς από εδώ μέσα, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Ρε Άντζελα, δεν αφήνεις το χαβαλέ. Εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ μου δίνεις κοσμήματα από χαριδάκια. Τι λες, βρε. Αληθινά είναι, για δες τα καλά. Αυτά βρήκα και τα έδωσα να μου τα δέσουνε. Άντε πάλι, είπαμε, ας το χαβαλέ τώρα. Ξέρω να ξεχωρίζω τα αληθινά από τα μουσαντένια. Αυτά είναι κρυσταλάκια και μάλιστα κακής ποιότητος. Τι να σου πω, μωρέ. Τι να σου πω, τι και να σου πω, χαμένο θα πάει. Πάμε, ρε Αποστόλη, να συνεχίσουμε το φαγητό μας. Είναι παλαβή, γυναίκα. Να στο ρε. Καλά, καλά, εσύ. Έχεις όρεξη να το τσούξουμε απόψε? Ναι, να μου δώσει και το βραχιόλι. Εντάξει, σε καμιά ωρίτσα θα είμαι εκεί. Να ετοιμαστώ και θα έρθω. Με ένα ταξίδι, δεν αντέχω πάλι σπρόξιμο. Όχι, όχι, θα πάρει. Είναι που έχω καιρό να το βγάλω στον δρόμο. Και σήμερα, αύριο και να το βγάλεις στον μπαμπά. Βιάζεσαι, μικρέ. Και για να έχουμε καλό ερώτημα που πας τέτοια ώρα. Μαζί μου είναι. Είπαμε να βγούμε μια φορά, έτσι, μαζί, σαν αδέρφια. Αλήθεια. Χαίρομαι που το ακούω. Εγώ με το θείο σας δεν είχα μείνει ποτέ ούτε για καφέ. Τρυφερό δεν είναι. Πάντως, τώρα έχεις δεύτερη ευκαιρία. Άργε, Σύριους. Καμία ευκαιρία να φύγει, enough. Κακώς τον αφήσαμε και ξαναμπήκε στη ζωή μας. Εγώ νόμιζα ότι του είχες αδυναμία. Έτσι είμαι εγώ. Κυκλοθυμική. Δεν με ξέρεις. Μάλλον πρέπει να πάρουμε ταξί. Yes. Α, καλώστη, καλώστη. Χαίρεσαι που με βλέπεις. Για να σε δω. Χαίρεσαι ακόμα. Έλα τώρα. Κάνεις κάτι αστεία ώρες, ώρες. Πανηγυριώτικο είναι. Αληθινότατο είναι. Oh. Και δεν θα διστάσω να το χρησιμοποιήσω. Ε, γέλα, παλάβωσες. Μου έλεγα διαμάντια μου, σκατόχερε, που σε εμπιστεύτηκα και μου την έφερες. Θα σου πω. Κατέβασε το ρημάδι, μη σου ξεφύγει καμία. Δώσ' μου τα διαμάντια και θα φύγω. Δεν θέλω κουβέντες μαζί σου, προδότη. Μη βρίζεις. Δεν τα έχω. Θα σκότωσες, βρε. Θα σε σκοτώσω. Περίμενε. Περίμενε. Τα έβαλα σε θηρίδα. Όταν μου τα έφερες, κατάλαβα με το πρώτο ότι αξίζουν ένα καράβι λεφτά. Θυμάσαι που μου ζήτησες ψεύτικα για να τα κρύψεις στη βίλα? Από αυτά σου φτιάξα τα κοσμήματα. Και κράτησε τα αληθινά για πάρτι σου. Πτώσου. Μη βιάζεσαι, Αγγέλα μου. Για το καλό σου το έκανα. Στο λόγο μου. Εσύ είσαι ελαφρόμυαλη. Δεν μπορούσα να σ' αφήσω να τριγυρίζεις με τόσο διαμαντικό απάνω σου. Βρε στα σάπια. Σκέψου λίγο. Τόσο καιρό τα έχω. Αν τα ήθελα για μένα, δεν μπορούσα να τα πάρω και να φύγω. Ε? Σε νοιάζομαι. Για την ασφάλειά σου φρόντισα. Και αν το θέλεις κι εσύ, για το μέλλον μας. Δεν είναι τα διαμάντια το μέλλον μας, Νέστορα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλησπέρα, όλα καλά. Συνήλθατε. Πώς σου φαίνομαι? Στα καλύτερά σας. Α, γεια σου. Λοιπόν, εσένα από την αρχή σας συμπαθούσα και έχεις και μια λοξηράφη. Τέτοιοι άνθρωποι θα μου χρειαστούν. Όποτε με χρειαστείτε θα είμαι απίκο. Και γιατί τέτοια κέφια απόψε? Είναι που πετάω από πάνω μου τη σαβούρα. Τι σου λέγε? Έμαθα ότι μιλήσαμε για το όπλο. Τίποτα δεν έμαθε. Αλλά έτσι όπως κάνεις θα καρφωθείς από μόνος σου. Εσύ με ανακάτεψες, ρε Μαρία, μη μου τη λες και από πάνω. Καλά λένε ότι μερικοί είναι άξιοι της μοίρας τους. Γεια. Ωχ, τι έγινε πάλι. Σ' αγαπάω. Κι εγώ.
Τι έχεις? Πρέπει να σταματήσεις να έρχεσαι στο σπίτι. Μη με ρωτήσεις γιατί. Υποψιάζομαι. Ό,τι και αν υποψιάζεις, είσαι out. Το ξέρω, στις πάω. Δεν με ενοχλεί, αλήθεια. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι δική σου απόφαση, οπότε μη χαλιέσαι. Μπορείς να έρχεσαι στο δικό μου, να το σου λουπώσω λίγο και μετά. Τώρα που το λες, δεν έχω δει ποτέ το σπίτι σου. Δεν μου το ζήτησες. Ούτε εσύ μου το ζήτησες. Πάμε. Ξέχνα το. Απόψε έχω άλλα σχέδια. Δεν θα πάμε σε μια άθλια γκαρσονιέρα. Έχω ανάγκη για κάτι πιο φευγάτο. Κύριε Θράσο, δεν σας περιμέναμε. Σιδερένιος. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ανακαίνιστε, σας το είπε, κύριε Σιλβί. Πώς μου το είπα, απλώς εγώ το ξέχασα. Μέσα είναι, στο γραφείο και σας περιμένει. Η Σιλβί είναι μέσα στο γραφείο, σίγουρα. Ναι, και κεφάτι. Ξεφορτώνεται τη σαβούρα, λέει. Ξεφορτώνεται, ο Λάζαρος, ο Ζανκλότ, πού είναι? Δεν φάνηκε, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Μωρή, για πότε, θα είναι πολύ αργά. Μαρία, μήπως πρόσεξες αν κρατούσε τίποτα? Η κυρία Σιλβί? Ναι. Ένα τσαντάκι. Να το και το τσαντάκι. Μικρό, μεγάλο, δηλαδή θέλω να πω, χωρούσε. Όπλο, ας πούμε. Αυτό, χωρούσε. Δεν ξέρω και από όπλα, αλλά ένα μικρούλι μάλλον το χωρούσε. Μωρή, μικρούλι, την κάνετε ζημιά. Να σας φέρω καφέ στο γραφείο. Όχι, μακριά από το γραφείο, μακριά. Τι είναι αυτό? Φτάσαμε. Θα βγούμε βόλτα με την βαρκά. Γουστάρω! Καλά, με έστειλες τώρα, Σ' αρέσει? Σούπερ είναι. Εδώ από κάτω τι κρύβεις? Φρούτα και κρασί. Θα διψάμε μετά. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να μου σουτάρει. Δικιά σου είναι η βάρκα? Όχι, ενός συναδέλφου από το τμήμα. Το τη ζήτησα για ένα βράδυ. Οκ, ίσως χρειαστεί να τη ζητήσεις κι άλλα βράδια. Πού με πας, βρε μωρό, μες στα σκοτάδια? Δεν γουστάρεις. Μου πες βλασιάκι που καθόμουνα. Για κρεβάτι μας αμμουδιά και από πάνω μας αστέρια. Δεν μου πεις ότι το αυθόρμητο είναι και καλύτερο? Ναι, βρε ματάκια, αλλά δώσε ένα σημάδι, κάτι. Να καταλάβω να βάλω ίσια παπούτσια τουλάχιστον. Τι τραβάω, η γυναίκα? Βγάλ' τα. Έτσι κι αλλιώς θα τα βγάλουμε σε λίγο. Εγώ δεν ξαπλώνω στην άμμο, το λέω. Γεμάτη γόμπες και σκουπίδια είναι. Πάλι μου τη λες, ατζία. Δεν σκέφτηκα να βρω παραλία με βιολογικό καθαρισμό. Μην είσαι τόσο σιγά-σιάρα. Ορίστε. Έχει και ξαπλώστρες. Δεν σε μαλώνω, αγορίνα μου. Έλα εδώ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω χρόνο για τριλίτσες. Πρέπει να πάω στο μαγαζί. Τότε γιατί ήρθες? Γιατί επέμενες. Και στο κάτω-κάτω ήθελα να σε δω και λίγο. Να πούμε δύο κουβέντες. Μιλάνε κιόλας οι άνθρωποι, Βασιλή. Δεν έχουν μόνο το μυαλό του στο φίκι-φίκι. Πλάκα μου κάνεις, έτσι. Δεν είμαι ούτε 18 ακόμα. Εννοείται πως έχω το μυαλό μου μόνο στο φίκι-φίκι. Τι θα γίνει, ρε παιδιά! Δεν πάτε παρακάτω να το λύσετε! Βασίλη. Όχι, ο Μπάτσος. Μπάτσος. Φίλη του. Είμαι μόνο φίλη του. Βασίλη! Σιτ! Μπαίνει! Υπέροχα. Την έψαχνες πολύ την παραλία. Καλά σου λέει, ρε γαμώτο. Τόσες παραλίες έχει Αττική. Εδώ βρήκες να έρθεις. Κόφτε το, έτσι. Πού να φανταστώ τώρα ότι... Δεν είναι γραφτό μας να το κάνουμε. Το πήρα απόφαση πια. Για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, εγώ είμαι απλώς γνωστή του. Για να μην βάλετε τίποτα άλλο με το μυαλό σας. Πού λέει, Ρετζία. Τα ξέρω όλα. Δεν ξέρεις. Τι να σου πω τώρα. Με την Μπέννη δεν έχω μυστικά. Καλή παρέα λένε. Θέλει και καλό κρασί. Τι πίνετε, λευκό ή κόκκινο? Φαρμάκι. Θα μπεις επιτέλους. Αυλάκι έκανες απ' έξω, πηγενέλα. Ό,τι και να έγινε, χαίρομαι που σε βλέπω. Εγώ καθόλου. Θα πιείς? Λίγο. Παίρνω φάρμακα ακόμα. Τα μαντρόσκυλα που είναι? Δεν τα ειδοποίησες να έρθεις σε σώσουν από τα χέρια μου? Το σκέφτηκα, αλλά δεν θέλω να πάθεις κακό. Λοιπόν, πού είναι το όπλο? Για να μην καταλήξει σε τραγωδία αυτό το φιάσκο. Γι' αυτό δεν έμπαινες. Φοβήθηκες μη στην ανάψω? Κάτι παλικάρια. Έβαλα το όπλο στη θέση του, χαλάρωσε. Ούτως ή άλλως, όπου να είναι, έρχονται, έχουμε συμβούλιο. Τι έχετε, συμβούλιο? Εγώ περίμενα να μαζευτείτε ένα κοπάδι ένες. Λοιπόν, θα σου πρότεινα για το καλό όλων να φύγεις. Δεν θέλω ρε τις προτάσεις σου. Από εδώ μέσα θα φύγω μόνη μου. Δεν θα με διώξει κανείς. Ρε Σιλβί, δεν σε διώχνω. Απλά μέχρι να περάσει η μπόρα θα ήταν καλύτερα. Εγώ στεγνή θα βγω από την μπόρα, να είσαι σίγουρος. Έμαθα ότι το βρήκατε και τον περιμαζέψατε. Στη βίλα τον έχω.
μέχρι να βρούμε τρόπο να τον φυγαδεύσουμε. Μπράβο. Πρέπει να τον βοηθήσεις. Να του στέθεις σαν αδελφός. Όπως ακριβώς στάθηκε και εκείνος. Τόση περιουσία σου άφησε. Τι νομίζετε το απολαμβάνω? Ντρέπομαι και τον εαυτό μου για αυτά που αναγκάζομαι να κάνω. Και πολύ καλά κάνεις και ντρέπεις, ειδικά και το παιχνίδι που μου παίξατε. Εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά δεν μπορώ να χειριστώ τις καταστάσεις, με ξεπερνάνε. Αν ήσουν άντρας και αληθινό αφεντικό, θα τον εκτελούσε στα δύο μέτρα. Αστεία, αστεία, αυτό πήγε να γίνει. Μωρέ, έπρεπε να το ρίξω από τον γκρεμό. Έπρεπε. Τόσες ώρες που ήσασταν μαζί, τι έγινε? Εγώ μια χαρά τον είδα. Τρίχα δεν του πείραξες. Ξαναφούντασε το παλιό σας πάθος, αυτό έγινε. Ζηλεύεις? Για να σου λυθεί η απορία στο κρεβάτι ήμασταν. Κι εγώ τουλάχιστον το απόλαυσα. Πολύ. Κατέβα το όπλο, ρε Λάζαρε, εντάξει με! Μην την εμπιστεύεσαι, αφεντικό, θα στη φέρει. Μα δεν θέλω το όπλο, ρε, μην κάνει φιγούρα. Είστε ένας χειρότερος από τον άλλον. Άννα και κονσιλιέρε. Τελευταίος και καταϊδρωμένος. Έχεις απίστευτο θράσος, το ξέρεις. Εισβάλλει στο γραφείο μου, με απειλείς με όπλο και αντί να πέσεις γονατιστή να μου ζητήσεις συγγνώμη, με ειρωνεύεσαι. Τι λες, ρε Γελίε. Χίλιες φορές να πέσω εντελικά παρά να πέσει το αγώνα μπροστά σου. Αφού δεν έγινε ζημιά και δεν πληγώθηκε κανείς, μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην έγινε τίποτα. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Και μόνο με πνεύμα ομόνοιας και αλληλοστήριξης μπορούμε να παραμείνουμε αλόβητοι. Άρχεται τα αρχαία πάλι. Λοιπόν, αγόρια, αφού μαζευτήκατε, θα σας πω δύο κουβέντες καθαρές και χωρίς κορδελάκια. Μέσα στο πνεύμα της ομόνοιας, όπως είπε και ο Θράσος, σας αδειάζω τη γωνιά και δεν λυπάμαι καθόλου. Μας αδειάζει τη γωνιά? Τι σημαίνει αυτό? Φεύγω. Παράζω το σπίτι, παρατάω και το μαγαζί, γιατί δεν θέλω τίποτα. Ούτε από τον Αποστόλη, ούτε από σένα, ούτε από κανέναν άλλον. Κράτα και το 5% και δώσε στη Λένα να παίζει. Βαρέθηκα τις λιμοσύνες και συχάθηκα τους άντρες. Με προδώσατε όλοι. Η μόνη που είχε τα κότσια να μου τα πει ήταν η Λένα. Δεν έχει σημασία γιατί το έκανε. Το θέμα είναι ότι βρήκε το κουράγιο να το κάνει. Τα αρσενικά της παρέας είστε για λύπηση. Βρήκα ζωή.